Φοβά το Γιάννη στο θεριό και το θεριό το Γιάννη λέει παροιμία και κάτι παρόμοιο συνέβη το πρωί στο αστυνομικό τμήμα της Σούδας. Δύο βάιλερ ένα αρσενικό και ένα θηλυκό δραπέτευσαν από το σπίτι τους και είπαν να επισκεφτούν το τμήμα. Στο περασμά τους μέχρι εκεί έπνιξαν μία γάτα και μόνο στη θέα τους αναστατώθηκαν οι κάτοικοι της γύρω περιοχής. Τελικά κατέληξαν στο φουαγέ του Αλφατάφ, στο οποίο βρήκαν μια ανάσα δροσιά λόγω του κλιματισμού. Οι αστυνομικοί έκλεισαν τι πόρτε των γραφείων του και άρχισαν να σκέφτονται με ποιον τρόπο θα τα απομακρύνουν από τον εσωτερικό χώρο. Πού είναι τα σκυλάκια, Σοφία. Ε, σοφία. Πού, είναι πού, είναι πού σκυλάκια? Είστε. Άρη, γράμιση, παρακαλώ. Ήθελα ε, την αποκλήση, η λύση δόθηκε από την πρόεδρο τη Περιβαλλοντική Φιλοζωική Ομοσπονδία Αναστασία Μπομπολάκη, η οποία αρχικά αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ. Ε, φαίνεται θα είχαν το λόγο του που έκαναν το αστυνομικό τμήμα. Ε, ναι, ειδοποιήθηκα πριν μια ώρα περίπου από το αστυνομικό τμήμα, από του έντρωμου αστυνομικού, ε, ότι δύο τεράστια ροτβάιλερ έχουν μπει μέσα στο χώρο και δεν μπορούν να, ε, να τα πάρουν. Στείλαμε καταρχήν ένα μέλος του συλλόγου με ένα σκάνερ να δούμε αν έχουν τσιπάκι, δεν έχουν. Το ένα είναι πάρα πολύ φιλικό, το άλλο ίσως είναι λίγο κάπως. Γύρω στις 11 το πρωί σήμερα λοιπόν είχαμε μια πρόσμενη ευχάριστη αλλά και επικίνδυνη κατά κάποιο τρόπο επίσκεψη. Ε, δύο μεγαλώσου μας χιλιά, ράτσας ροτβάιλερ, εισήλθανε μέσα στο χώρο του το αστυνομικού τμήματος της Σούδας και παρέμειναν χωρίς να μπορέσουμε να τα βγάλουμε αν και άμεσα προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δύο απρόσμενους επισκέπτες είχε το αστυνομικό τμήμα της Ούδας. Αν και βρέθηκαν αρκετοί αστυνομικοί εδώ, κανείς δεν τόλμησε να τα βάλει με τα δύο ροτβάιλερ. Η κυρία Πομπολάκη με το δόλαμα της κυλοτροφή, αφού έβγαλε τον αρσενικό σκύλο έξω, μετά με τον ίδιο τρόπο έβγαλε και το θηλυκό. Με προσπάθεια και με Σωστή συμπεριφορά απέναντι στα, στα ζώα, παρέχοντάς τους τροφή γιατί ήταν και πεινασμένα, ε, μπόρεσα να τα ε, βγάλω έξω από το αστυνομικό τμήμα. Στο αστυνομικό τμήμα της Ούδας έσπευσε και ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων καθώς και άντρες της ασφάλειας. Όλοι ανησύχησαν λόγω της επιθετικότητας που έχει παρουσιάσει η συγκεκριμένη ράτσα σε διάφορους πολίτες της χώρας το τελευταίο διάστημα με αποκορύφωμα το θάνατο ενός πεντάχρονου στην Κοζάνη. Γι' αυτό θεωρήσαμε ότι ήταν σωστό να ενεργήσουν κάποιοι οι οποίοι έχουν μια εμπειρία σε αυτό το κομμάτι και να μην υπάρχει κίνδυνο ούτε για τους συναδέλφους του τμήματος αλλά ούτε και περισσότερο για τους πολίτες οι οποίοι και ερχόντουσαν για να κάνουν τις δουλειές στο τμήμα οπότε και τους αποτρέπαμε να έρθουν και λέγαμε να έρθουν λίγο αργότερα. Μέχρι να εμφανιστεί ο ιδιοκτήτη και να πάρει τα Rottweiler πίσω στο σπίτι του, όλοι ανησυχούσαν για το μέλλον των δύο σκύλων, τα οποία, αν είχαν εγκαταληφθεί και κυκλοφορούσαν ελεύθερα, θα ήταν μια εγκληματική κίνηση, όπω τόνισε η κυρία Μπομπολάκη.